Τώρα τι να πω, που σήμερα είναι τόσο ωραία ημέρα, πραγματικά όμως είναι από τις πιο όμορφες και σπουδαίες μέρες της Εκκλησίας μας. Γιορτάζουμε τρία άτομα, τα οποία μπόρεσαν και γύρισαν ένα ποτάμι της ανθρωπότητας της Οικουμένης ολόκληρο, το γύρισαν ανάποδα. Αιώνες ο άνθρωπος έψαχνε να απαντήσει σε διάφορα θέματα, απορίες, ερωτήσεις, προβλήματα. Τι είναι, ας πούμε, ο θάνατος? Δεν υπάρχει σπουδαιότερο ερώτημα για τον άνθρωπο αυτό. Τι γίνεται αφού κλείσει τα μάτια του? Και άρχισαν οι άνθρωποι να ψάχνουν. Να ψάχνουν με το μυαλό, να ψάχνουν με την καρδιά, να ψάχνουν με τις σοφίες, τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες. Και έφτασαν κάπου. Ιδιαίτερα εμείς εδώ, οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, έφτασαν να καταλάβουν ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ και υπάρχει και το παραπέρα. Κάπου περνάει κάποιος και κάπου πάει. Και έβγαλαν όλη εκείνη τη διδασκαλία για τον Αχαίροντα ποταμό, που είναι εκεί ένα σημείο που πάει το ποτάμι να πέσει στη θάλασσα και μπαίνει κάτω από ένα βουνό και βγαίνει από την πίσω τη μεριά στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν είπαν, έτσι εδώ είναι οι πύλες του Άδω, από εδώ περνάνε οι ψυχές και πάνε στην άλλη τη ζωή. Και μάλιστα λέει, έβαζαν και πάνω στο νεκρό, έβαζαν ένα τάλαρο, ένα σπουδαίο νόμισμα, για να το δώσει, λέει, στο βαρκάρι, για να τον περάσει άνετα στην άλλη τη ζωή. Τι είναι και τι ήταν και τι θα είναι όμως η άλλη ζωή, δεν έφτασαν να το βρουν. Έφτιαξαν όμως σοφίες και φιλοσοφίες που προσπαθούσαν να βοηθήσουν την κοινωνία, να βοηθήσουν τη ζωή τους, να βοηθήσουν τα γεγονότα και να εξηγήσουν τα γεγονότα όπως τα έβλεπαν. Και βάλανε θεούς για όλα αυτά τη ζωή τους τα καμώματα. Πρώτον Θεό τον Δία και μετά όλους τους άλλους θεούς, για τη φωτιά, για τη φύση, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για όλα είχανε θεούς. Δεν τους έφτανε όμως αυτό πουθενά. Οι θεοί ανακύκλωναν τις αδυναμίες τους, τα πάθη και τα ελαττώματά τους. Και έρχεται ο Χριστός και κηρύττει και αποκαλύπτει όλη τη σοφία, όλα τα γεγονότα, όλα τα δεδομένα της πίστεως. Κυρίως όμως ο Χριστός δεν τα αποκαλύπτει. Τα ζει, τα βεβαιώνει, πρωτίστως με την αγάπη του και την έννοια στον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ έννοια για τον καθέναν που συναντάει ο Χριστός. Και ακόμα πιο πολύ δεν νοιάζεται τους σπουδαίους της εποχής του, ούτε τους θρησκευόμενους της εποχής του. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά νοιάζεται τους πεταμένους, αυτούς που τους είχαν πετάξει οι κοινωνίες, αυτούς που τους χαρακτήριζαν αμαρτωλούς, τους τελώνες, τις πόρνες, τους αμαρτωλούς, τους βρίσκει έναν έναν ο Χριστός και τους βάζει παρεούλα του να ζει, να τρώει και να πίνει μαζί τους. Και περπατάνε όλα αυτά. Αλλά η θρησκεία της εποχής
έρχεται σε σύγκρουση με αυτό το καινούριο. Ποιος είναι αυτός που είναι γιος του Θεού και μας τα λέει αλλιώς από ό,τι εμείς τα πιστεύουμε? Ποιος είναι αυτός? Μα είναι γιος του Θεού, δεν μας κάνει. Μα κάνει θαύματα, δεν μας κάνει. Μα μας αγαπάει, δεν μας κάνει. Και γι' αυτό τον σταυρώνουνε. Πού να ξέραν όμως, μωρέ, οι ταλέποροι αυτοί που τον σταυρώνανε για να τον εξαφανίσουν, ότι ο σταυρός του θα γίνει η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και ανασταίνεται ο Χριστός για να δώσει απάντηση ότι όταν χάνεται ο άνθρωπος μέσα στον τάφο, όπως νόμιζαν μέχρι τότε, δεν χάνεται τίποτα από την ψυχή του, αλλά και το σώμα του εάν χαθεί και λιώσει και πνιγεί και φαγωθεί και καεί, πάλι δεν χάνεται, θα έρθει η μέρα της Αναστάσεως. Και ενώ πάλι πορεύονταν έτσι τα πράγματα σε μια σύγκρουση της ειδωλολατρείας, κυρίως με την έκφραση του ελληνισμού, δέστε τώρα που πάει το πράγμα με τη γιορτή που έχουμε σήμερα. Έρχονται οι τρεις ιεράρχες, ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, και φτιάχνουνε όλη τη σοφία και τη φιλοσοφία της ανθρωπότητας, τη βάζουν μέσα στην αγκαλιά του Θεού, για να μην είναι τίποτα σε σύγκρουση. Τρεις, λέει, πολιτισμοί ενώθηκαν με τους τρεις ιεράρχες. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, που είχε ήδη συναντηθεί με το ρωμαϊκό πολιτισμό, αλλά οι τρεις ιεράρχες έβαλαν τον χριστιανισμό να αγκαλιάσει αυτούς τους πολιτισμούς και να μην τους φέρει σε καμιά σύγκρουση, για να μην μείνει η σύγκρουση αιώνια των πολιτισμών και να τσακωνόμαστε και να σφαζόμαστε. Να μωρέ, γιατί λέω ότι ποτέ η πίστη μας, ο Θεός μας, η Εκκλησία μας δεν είναι να σφάζει ανθρώπους, ούτε να πολεμάει ανθρώπους, ούτε να πολεμάει πίστες των ανθρώπων, ούτε να πολεμάει καρδιές των ανθρώπων, ούτε να πολεμάει φιλοσοφίες των ανθρώπων. Αλλά έρχεται ήρεμα, με γλυκύτητα και με αγκαλιά και χαϊδεύει και αγκαλιάζει και δίνει απαντήσεις καινούργιες σε ό,τι ψάχνει ο άνθρωπος. Μα και στις μέρες μας ψάχνουμε και φοβόμαστε το καινούριο. Όπα, 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 αυτό είναι καινούριο, δεν το θέλω, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Και έρχεται ήρεμα η Εκκλησία, δέστε μωρέ, πόσο ήρεμα απαντάει η Εκκλησία μας τα πράγματα και πόσο σηκώνονται κάποιοι όρθιοι ότι αυτοί τα ξέρουν όλα και βάζουν πόλεμο ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι τρεις ιεράρχες δεν έβαλαν κανέναν πόλεμο ούτε απέναντι στις ιδεολατρικές αντιλήψεις, αλλά έδωσαν καινούργιες απαντήσεις στις αναζητήσεις των ανθρώπων. Τι είπε ο Απόστολος Παύλος, αχ μωρέ, τι απάντησάρα ήταν αυτή. Ήρθε στην Αθήνα και βρίσκει μέσα στα εκατοντάδες αγάλματα, βρίσκει και ένα αγαλματάκι το οποίο έλεγε το αγνώστο Θεό. Τόσο πολύ ψάχνανε οι πρόγονοί μας,
που δεν ήταν ικανοποιημένοι με όλους τους θεούς, τους 12 και τους παραπέρα και τους παραδόθε που είχαν βρει, που βάλαν και ένα Θεό, λέει, υπάρχει και ένας Θεός που δεν τον γνωρίσαμε ακόμα, τον περιμένουμε και τον ψάχνουμε να τον βρούμε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, εγώ θα σας πω για αυτόν τον άγνωστο Θεό. Και πότε τον κατέβασαν από το βήμα, ενώ τους τα έλεγε και χαίροντα, όταν τους μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Πού μωρέ να χωρέσει στο μυαλό της ανθρωπότητας, αν δεν το δει μέσα από την αποκάλυψη του Θεού, ότι ο άνθρωπος ανασταίνεται, ότι υπάρχει όχι ελπίδα. Είναι λάθος που το λέμε πολλές φορές ότι υπάρχει η ελπίδα της Αναστάσεως. Υπάρχει η βεβαιότητα της Αναστάσεως. Η απόλυτη βεβαιότητα της Αναστάσεως, διότι ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, ο Γιος του Θεού, έσπασε τα κλήθρα του θανάτου και μας έδωσε τη βεβαιότητα ότι και εμείς θα αναστηθούμε σιγουρότατα. Αυτοί λοιπόν οι τρεις ιεράρχες πόσο προσφορά έκαναν στην ανθρωπότητα, που αντί να τη βάλουν να σφάζεται και να βρουν και επιχειρήματα να σφάζεται η ανθρωπότητα, αγκάλιασαν, ζήμωσαν ό,τι παρέλαβαν με την αποκάλυψη της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Και πορεύεται η Εκκλησία κρατώντας ακόμα και τη γλώσσα την ελληνιστική, για να εκφράζεται η πίστη και ο Θεός και ο Χριστός μας. Τώρα, αν πει κανένας και για τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής των τριών ιεραρχών, εκεί καταλαβαίνει γιατί μπόρεσαν και τα κατάλαβαν όλα αυτά έτσι που να αγκαλιαστούν τα πράγματα και όχι να πολεμηθούν. Αυτή η πολεμική πήγε να μπει και στην αρχή της Εκκλησίας μας με την διαφορετική αντίληψη του Πέτρου και του Παύλου, που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, πρώτα πρέπει να γίνουμε Ιουδαίοι, να κάνουμε περιτομή και μετά να πιστέψουμε στον Χριστό. Και ο Παύλος, που μέχρι τότε ήταν ο σκληρότερος διώκτης της Εκκλησίας και των Χριστιανών, το κατάλαβε γρήγορα ότι ο Χριστός δεν ήρθε για λίγους. Ο Χριστός δεν ήρθε για τους 5-6. Ο Χριστός δεν ήρθε για ένα έθνος. Ο Χριστός δεν ήρθε για ένα λαό. Όποιος και να είναι αυτός ο λαός. Ο Χριστός ήρθε να αγκαλιάσει τους πάντες. Ας τα αφήσουμε λοιπόν και εμείς σήμερα που θέλουμε την πίστη, θέλουμε και το γένος μας μικρούτσικο και εχθρικό απέναντι σε όλους τους άλλους λαούς. Ποιος μωρέ έφτιαξε την οικουμένη ολόκληρη σε ένα, μα οι τρεις ιεράρχες που ένωσαν λαούς και έθνη και πολιτισμούς. Το Βυζάντιο, αλήθεια, ήταν ένα κομματάκι της γης ή ήταν η οικουμένη ολόκληρη, όπου όλοι οι λαοί, όλα τα έθνη, όλες οι φυλές ήταν μαζί. Μαζί ζυμώνανε την πίστη, μαζί καταγράφανε τα δόγματα, μαζί αναπτύσσανε φιλοσοφίες, μαζί φτιάξανε την Εκκλησία. Από τη μια μεριά της τότε γνωστής οικουμένης μέχρι την άλλη ήταν όλοι οι λαοί μαζί. Βγάλτε μωρέ από τα μυαλά σας ότι
όλοι οι οικουμένοι είναι εναντίον της Ελλαδίτσας. Η Ελλαδίτσα έχει δώσει τέτοια φώτα, τέτοιο πολιτισμό, τόση δυναμική στην ανθρωπότητα, που και όλοι μαζί να ορμήξουν, να την πνίξουν, δεν θα πνιγεί ποτέ. Δεν μπορεί να πνιγεί. Δεν γίνεται να πνιγεί. Διότι έχει ένα λόγο ύπαρξης. Αυτό το φως των χιλιάδων χρόνων που καθαρίστηκε σαν φως, σαν πίστη, σαν αποκάλυψη από τον χριστιανισμό, είναι να πάει μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας. Το τέλος. Ξέρετε πότε μικραίνει ο τόπος μας, η πατρίδα μας, όταν εμείς τα χάνουμε από μέσα μας. Και νομίζω ότι σήμερα τα έχουμε χάσει. Ποιος κάθεται να τα βρει όμορφα αυτά? Πάμε στο ίντερνετ να βρούμε εκεί που βγάζουν πολέμους, δυστυχίες, που βγάζουν κακίες. Είναι δυνατόν, μωρέ, να είναι έτσι αυτή η πίστη? Είναι δυνατόν να είναι έτσι ο Θεός? Εγώ δεν θέλω τέτοιο Θεό. Αν είναι τέτοιος, δεν είμαι μαζί του. Που να πολεμάει και να θέλει να σκοτώσει λαούς και έθνη και φυλές. Έξω λοιπόν ο φόβος, έξω η μαυρίλα, έξω η δυστυχία και μέσα το φως που λάμπει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος ελθευμάστη αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιαοι και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Αναστάς εκ νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θες πρεσβείες των αγράφων, ο Υιός του Κουντρός. Δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Θεών δυνάμενων σωμάτων. Υκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων, την Πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, την Καρδίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αθλής και Αστής Διαλαμψάντων, των Αναγίης Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ανία Κιμπιάνης, των Αγίης Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλικού Μεγάλου Γρηγορήφωρου και Άγιον και μια έκπληξη σας έχουμε. Θα μεταδίδουμε κάθε Κυριακή τη Θεία Λειτουργία. Έτσι, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν κοντά, για κάποιους που είναι μακριά, για όσους μας αγαπάνε ή για όσους θέλουν να ακούσουν τους υπέροχους ψαλτάδες μας. Δεν το κάνω για μένα, για τους ψαλτάδες το κάνω και για τον χωριό. Να είστε καλά λοιπόν όλοι. Είμαι εδώ από αυτήν την Παρασκευή και το Σάββατο, θα είμαι εδώ για να εξομολογώ. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να μαζευόμαστε και να προσέχουμε όμως. Το κακό δεν έφυγε ακόμα. Διευκόντω.